Χαίρετε. Ένα βίντεο το οποίο δεν έχει το κατάλληλο εξώφυλλο. Αντί να με δείχνει έτσι με τα χέρια που θα έπρεπε να με δείχνει με μάσκα. Αλλά επειδή το γυρίζω στο σπίτι, δεν χρειάζεται να φοράω προστατευτική μάσκα για τη μη μετάδοση του κορονοϊού. Λοιπόν, κάτω από, το βίντεο, κάτω από ένα από τα βίντεο για το ξεπρόστιασμα που κάναμε τελευταίως, έχω λάβει δύο σχόλια, τα οποία θεωρώ ότι είναι καλή αφορμή για να κάνουμε ένα βίντεο τώρα για τη σωστή προφύλαξη του αυτών εαυτών και αλλήλων από τη μετάδοση του κορονοϊού και το πώς συμπεριφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται τις οδηγίες. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, εδώ και μερικά 24 ώρα, έχει αρχίσει έχει τεθεί σε ισχύ νομοθεσία που απαγορεύεται να κυκλοφορείς σε δημόσιους κλειστούς χώρους χωρίς μάσκα. Εγώ αυτό το έκανα από την αρχή της πανδημίας. Από την πρώτη μέρα που βγήκα από το σπίτι χρησιμοποιούσα πάντοτε τη μάσκα. Τώρα όμως έχει γίνει υποχρεωτικό και νομίζω ότι έχει και πρόστιμο στην Κύπρο που είναι 300 ευρώ εάν βρεθεί να είσαι σε κλειστό δημόσιο χώρο χωρίς μάσκα. Δεν κοιτάζω τις ειδήσει, μου έχει στείλει ο πατέρας μου ένα μήνυμα που μου είπε έχει επιβληθεί αυτή η νομοθεσία, έχει το υπόψη σου, αν και δεν χρειάζεται, επειδή ξέρω ότι εσύ φορά παντού. Λοιπόν, μια φίλη ρωτάει, τι κάνουμε με όλου αυτού του αγνώστου που δεν κρατάνε απόσταση λόγω κορονοϊού και έρχονται στην παραλία και κολλάνε επάνω μα γιατί βαριούνται να ψάξουν μια θέση άλλη. Ή πώ μιλάμε στου φίλου που έρχονται από χώρε όπω Ιταλία, Αμερική και εμεί δεν θέλουμε στενέ σχέσει λόγω ιού, ενώ αυτοί περιμένουν θερμότερη υποδοχή. Οι περισσότεροι κοιτάνε πώ θα περάσουν καλά και εύκολα μπορεί να ψυχραθούμε μαζί του αν είμαστε προσεκτικοί. Και εγώ απάντησα στη φίλη, του βάζει όρια. Και σχολίασε και μια άλλη φίλη από κάτω. Πραγματικά έχω και εγώ παρόμοια απορία. Τι γίνεται με του φίλου ή συγγενεί που δεν του βλέπουμε συχνά λόγω απόσταση, αλλά όταν συναντηθούμε, αρχίζουν το παραλήρημα περί και μη ύπαρξη του ιού. Αναφέρομαι στην περίπτωση που κάνουν επίθεση λεκτική, επιπροσωπικό, όπως για παράδειγμα, μη, βάσκεις, μη βάζεις μασκαρέ, τι είσαι, πρόβατο! Και έλα να φιληθούμε και μην πιστεύεις στον ιό, θέλουν να μας τρομοκρατήσουν. Ζούμε μια άκρο υγειονομική κρίση και αυτές οι συναναστροφές θεωρώ πως είναι επικίνδυνες. Θέλουν ένα ήπιο και ευγενικό ξεμπρόστισμα. Πώς ξεμπροστιάζουμε λοιπόν τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν σέβονται, δεν σέβονται τα μέτρα προστασίας για αποφυγή, για αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού. Είναι 2020, είναι καλοκαίρι του 2020, είναι αρχές Αυγούστου και παρόλο που πιστέψαμε όλοι ότι το καλοκαίρι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, φαίνεται ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα η επιδημιολογική κατάσταση είναι ανησυχητική. Έχουμε ξανά αύξηση κρουσμάτων. Έχουμε περάσει δύο μήνε τουλάχιστον κλεισμένοι στο σπίτι, από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και μέσα Μαΐου και κάποιοι και περισσότερε μέρε έχουμε περάσει κλεισμένοι στο σπίτι, προσπαθώντας να διαφυλάξουμε τη συνολική υγεία. Ε, έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, κυρίω ε, ε, μέσω του φίλου μου, του, του, του δόκτωρα Γιάννη, του Μαλε, Μαμελετζή. Ο οποίο εργάζεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και αυτή τη στιγμή είναι αποσπασμένο στην Ελλάδα για, ως consultant για την πανδημία. Είμαστε φίλοι και στο Facebook και στο Twitter. Και ο τύπο ο Γιάννη το διαβάζω, γιατί τον εκτιμώ ω επιστήμονα και έχω κάνει και συζητήσει μαζί του uh, μέσω βιντεοκλήση για αυτό το θέμα, ειδικά τον καιρό τη καραντίνας. Διαβάζω και κοιτάω ειδήσει από το εξωτερικό η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένη. Πλέον υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι ο κορονοϊός SARS-CoV-2 είναι επικίνδυνο ιός, έχει υψηλή μεταδοτικότητα και έχουν πεθάνει πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη λόγω του SARS-CoV-2 και της ασθένειας που προκαλεί. Λο, λόγω του, του SARS-CoV-2 και του COVID-19, τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι η ασθένεια και τέλος πάντων, λόγω του κορονοϊού αυτού. Γιατί είπαμε, δεν είμαι επιστήμονας θετικών επιστήμων, ούτε είμαι ιατρός. Όμω έχω κοινή λογική. Ε, έβλεπα ένα βίντεο πριν καραμίνα ε, που μιλούσε μια Αμερικανή ιατρός, η οποία έλεγε ότι. νοσηλεύτρια μάλλον, η οποία ήταν παρούσα στις τελευταίες στιγμές ενός νεαρού ανθρώπου 30 ετών, ο οποίος ε, πέθανε από τον κορονοϊό και ο οποίος κόλλησε τον κορονοϊό σε ένα COVID-19 party. Σε κάποιες περιοχές στην Αμερική, νομίζω ήταν στην ε, Καρολάινα, δεν κάνω λάθος, Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρόμοιε απόψει με δικού μα συνωμοσιολόγου που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊό, ότι είναι ένα κατασκεύασμα για να καθυλώσουν τι μάζε, ότι όποιοι προσέχουν από τον κορονοϊό είναι πρόβατα, ότι όποιοι ε, τηρούν του υγειονομικού κανόνε είναι παλαβοί και κάνουν COVID party. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει διαγνωστεί με κορονοϊό, καλεί του φίλου στο σπίτι και ανακολλήσουν όλοι μαζί. Και αυτό ο άνδρα 30 ετών ε, όπως έλεγε στη, στην συνέντευξη η νοσηλεύτρια που ήταν μαζί του τις τελευταίες του ώρες, είπε ότι ήμουν εντελώ παλαβός, γιατί πήγα επίτηδες σε εκείνο το πάρτι, γιατί πίστεψα στην παλαβή θεωρία συνωμοσίας πως δεν υπάρχει ο κορονοϊός, κόλλησα και πέθανα. Κόλλησα και τώρα θα πεθάνω, ήταν στα τελευταία του. Και πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα, έχω κάνει για τους covid συγκεκριμένο βίντεο μέσα στην καραντίνα. Ψάξτε COVID-ιωτς, θα έκλαπε στο YouTube search και θα βγει θα σας βγει το βίντεο, για τους κορονοηλίθιους, τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι θεωρία συνωμοσία πως υπάρχει κορονοίο και δεν υπάρχει κορονοϊός και είμαστε χαζοί αν φοράμε τις μάσκες μας και είμαστε χαζοί αν υπακούμε στους νόμους και είμαστε χαζοί αν ακούμε τι μας λένε οι κατά τόπους Υπουργοί Υγείας κλπ. Πώ Πώς ξεμπροστιάζουμε τους κορονοηλίθιους που μπορεί να έχουμε για συγγενείς ή για φίλους. Τους λέμε, ξεκάθαρα ότι καταλαβαίνω ότι εσύ το παίρνεις ως απόρριψη το γεγονός πως σου λέω να μην βρεθούμε από κοντά επειδή μόλις έχεις αφιχθεί από την Αμερική, μόλις έχεις αφιχθεί από την Ιταλία, από μια χώρα που υπάρχει ψηλή μετάδοση του ιού, το καταλαβαίνω πως το βιώνεις ω απόρριψη, αλλά πραγματικά δεν είναι επειδή σε απορρίπτος άνθρωπο, επειδή δεν σε αγαπώ, είναι επειδή οφείλω να προστατεύσω τη δική μου προσωπική υγεία και την υγεία των ανθρώπων που αγαπώ. Και μπορεί να προστατεύω και τη δική σου υγεία με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορεί εσύ που ήρθε από την Αμερική να μην έχει τον ιό, αλλά μπορεί να τον έχω εγώ και να είμαι ασυμπτωματική, και άμα βρεθούμε μαζί να σου τον μεταδώσω, και εσύ να μην είσαι ασυμπτωματικό και να χάσει τη ζωή σου. Δεν ξέρουν ακόμη οι επιστήμονε γιατί. Κάποιοι άνθρωποι που είναι θετική στον ιό δεν έχουν καθόλου συμπτώματα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν σοβαρά συμπτώματα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και κάποιοι άλλοι έχουν σοβαρά συμπτώματα με αποτέλεσμα όταν συνέλθουν να έχουν χρόνια ζημιά στην υγεία τους. Σε κάθε χώρα δεν λένε έχουμε τόσα κρούσματα, τόσους ασυμπτωματικούς και τόσους διασωληνωμένους και τόσους μέσα στο νοσοκομείο, στην ειδική πτέρυγα. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που είναι διασωληνωμένοι. Και σου λέει εκεί πέρα τη μέση ηλικία, το μέσο όρο τη ηλικία, νομίζω στην Ελλάδα, τελευταία φορά που είδα, ο μέσο όρο ηλικία στο διασωληνό ήταν 56 έτη. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να έχει μέσα και κάποιον 80, μπορεί να έχει μέσα και κάποιον 30 ή κάποιον 40. Λοιπόν, κανεί δεν είναι άτρωτο στον κορονοϊό ή κανεί δεν ξέρει αν είναι άτρωτο στον κορονοϊό. Υπάρχει λόγο να ρισκάρουμε να δούμε αν είμαστε άτρωτοι ή τρωτοί. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα μια πανδημία πολύ φοβιστική η οποία είχε σηκώσει κύματα α, αντιδράσεων αρνητικών προς τους φορείς και τους ασθενείς εκείνου, εκείνης της ασθένειας. Μιλώ φυσικά για την ασθένεια AIDS, το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, η οποία άρχισε να κάνει θράψη τη δεκαετία του 80 και που μέχρι σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θετικοί στον ιό HIV, οι άνθρωποι που ζουν με τον ιό, παρόλο που παίρνουν τα κατάλληλα αντιρετροϊκά φάρμακα και δεν μεταδίδουν τον ιό, αποτελούν κοινωνικό μίασμα. Λοιπόν, φοβάστε μην τυχόν και κολλήσετε τον ιό HIV. Θα σας άρεσε να παθαίνατε AIDS. Θα σας άρεσε να γινόσασταν φορείς του ιό HIV. Εάν θα σας άρεσε, τότε να μην φοράτε τη μάσκα σας, τότε να πηγαίνετε σε COVID parties, σε parties που είναι για να κολλών κορονοϊό, τότε να πηγαίνετε να κολλάτε πάνω σε οποιονδήποτε στην παραλία ή οπουδήποτε και να πείτε εμένα δεν με νοιάζει αν κολλήσω COVID, δεν με νοιάζει αν κολλήσω HIV. Σοβαρά. Έχει κανέναν εκεί έξω σήμερα, ο οποίος θα έλεγε δεν με νοιάζει, <χει> δεν με νοιάζει, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι HIV positive, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι οροθετικός. Χωρί να σημαίνει ότι κατηγορώ ή ότι βάζω σε μια διαφορετική κατηγορία τους ανθρώπους που είναι HIV positive. Γνωρίζω και αγαπώ πολλούς ανθρώπους που είναι HIV positive και δεν έχω καμία κοινωνική προκατάληψη απέναντί τους γιατί γνωρίζω ότι παίρνουν την αντιρετροϊκή θεραπεία τους και είναι απολύτω μη μεταδοτική. Με τον κορονοϊό όμω δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν φάρμακα εναντίον του HIV. Δεν υπάρχουν ακόμη φάρμακα εναντίον του κορονοϊού και ούτε καν εμβόλιο δεν υπάρχει. Όταν, όταν είμαστε απρόσεχτοι και κινδυνεύουμε να κολλήσουμε κορονοϊό, είναι σαν να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα, σαν να παίζουμε ρώσικη ρουλέτα. Πρόκειται για μεγάλη ηλικιότητα, τεράστια ηλικιότητα. Όπως τότε που είχε ξεσπάσει για πρώτη φορά η πανδημία του AIDS, που έλεγαν Ξέρεις, αν δεν είσαι ομοφιλόφιλος και αν δεν είσαι ναρκωμανής, δεν κινδυνεύεις να κολλήσεις HIV. Και πόσοι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και μέχρι σήμερα, ειδικά στην Αφρική και στις αναπτυσσόμενες χώρες, νεαρά μωρά είναι HIV positive. Γυναίκες ετεροφιλόφιλες είναι HIV positive, HIV, HIV positive, οροθετική. Άνδρες πανδρεμένοι, straight είναι οροθετική. Γιατί οι δεν κάνουν διακρίσεις, δεν σου λέει Α! Εσύ είσαι καλή κοπέλα, δεν θα σε κολλήσω. Θα πάω πιο κάτω και θα κολλήσω. Αυτό μου δεν είναι καλό κοπέλι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και όσον αφορά το πρώτο σχόλιο που λέει οι φίλοι, οι περισσότεροι κοιτάνε πώ θα περάσουν καλά και εύκολα μπορεί να ψυχρανθούμε μαζί του. Αν είμαστε προσεκτικοί, α ψυχρανθούμε. Προτιμώ να ψυχρανθώ με τον κάθε κόρονο ηλίθιο παρά να κολλήσω κορονοϊό. Σοβαρά. Προτιμώ. Προτιμώ να ψυχρανθώ. Προτιμώ να μην μου μιλάνε οι κορονοϊλίθιοι. Προτιμώ να με βάζω στο στόχαστρο. Προτιμώ να μην με θέλουν να με δουν μπροστά του. Προτιμώ, γιατί έτσι προστατεύεται η υγεία. Έχουμε θυσιάσει πάρα πολλά ω κοινωνία και οικονομικά και συναισθηματικά και ψυχικά και κοινωνικά για το διάστημα στο οποίο παραμείναμε υπό την καραντίνα. Και η Κύπρος και η Ελλάδα είχαμε πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε υπευθυνότητα για ακόμη μια φορά και να δείξουμε όλη η πλέον υπευθυνότητα και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να μα κάνει COVID shaming. Αν υπάρχει αυτή η λέξη. Δηλαδή να μα λέει: Όχι, είσαι πρόβατο! Θα βάλει τη μάσκα σου. Ναι, είμαι πρόβατο και θα βάλω τη μάσκα μου. Και εσύ που είσαι χαζοβιόλης, μη βάλει τη μάσκα σου. Εσύ να μην βάλει τη μάσκα σου. Εσύ να μην βάλει τη μάσκα σου. Όπω δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό, έτσι δεν είναι καλή ιδέα να κυκλοφορούμε σε κλειστού δημόσιου χώρου χωρί μάσκα ή να ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο κοντά σε άλλους ανθρώπους χωρίς τη χρήση μάσκας. Δεν είναι καλή ιδέα. Θα έκανες σεξ χωρίς προφυλακτικό με έναν άγνωστο άνθρωπο που δεν ξέρει το σεξουαλικό του ιστορικό και δεν σου έχει δείξει με μια πρόσφατη σημερινή ανάλυση αίματος ότι δεν πάσχει από κάποιο σεξουαλικό δεδομένο νόσημα. Θα έκανες. Αν θα έκανες, τότε κυκλοφόρα χωρίς μάσκα. Και όσον αφορά στα ευγενικά και μη ευγενικά ξεμπροστιάσματα, το κομμάτι των συνωμοσιολόγων, εγώ το διαχειρίζω με αυτόν τον τρόπο όταν πρόκειται για ανθρώπου που αγαπώ ή που είμαι συνδεδεμένη μαζί του κατά κάποιον τρόπο και έχουν συνωμοσιολογικέ απόψει. Λέω, δεν θέλω να συζητήσουμε για αυτό το θέμα γιατί διαφωνούμε. Δεν θέλω να συζητήσουμε για το αν υπάρχει ο κορονοϊό ή δεν υπάρχει ο κορονοϊό. Εγώ πιστεύω πω υπάρχει ο κορονοϊό. Ακολουθώ τι οδηγίε του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεία και του Υπουργείου Υγεία τη χώρα μα. Αν εσύ δεν πιστεύει, είναι δικαίωμα σου να μην πιστεύει, αλλά είναι δικαίωμα μου και εμένα να μην πω σε συζήτηση μαζί σου για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Γιατί αν συζητήσουμε γι' αυτό, θα έχουμε σύγκρουση και σοβαρή διαφωνία. Και επειδή σε αγαπώ, και επειδή για παράδειγμα είσαι θείο μου, είσαι θεία μου, είσαι ένα αγαπημένο μου άνθρωπο, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μπορούμε να αλλάξουμε συζήτηση. Γιατί ούτε εγώ πρόκειται να σε αλλάξω γνώμη, ούτε εσύ πρόκειται να με αλλάξει γνώμη, και αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα μπούμε για να τσακωθούμε. Έχω στη ζωή μου ένα-δύο τέτοιου ανθρώπου, οι οποίοι έχουν, είναι υπέρμαχοι των θεωριών συνωμοσία. Δεν είναι ιδιαίτερα στενά πρόσωπα σε μένα, αλλά μου είναι πάρα πολύ συμπαθή πρόσωπα. Όποτε τύχει να συναντηθώ μαζί του, γιατί πρόκειται για μακρινού συγγενεί, και πάνε να ξεκινήσουν μια τέτοια συζήτηση, λέω ευχαριστώ. Θες να μου μεταδώσεις τις γνώσεις σου Όμως διαφωνώ κάθετα σε αυτό το θέμα Οπότε προτιμώ να μην το συζητήσουμε Για να συνεχίσουμε να έχουμε μια καλή συγγενική σχέση Αυτό είναι που λέω Και αυτό είναι που κάνω Και αυτό συζη... συ... συστήνω να κάνετε κι εσείς Δεν χρειάζεται καβγάς Επειδή διαφωνούμε κάθετα σε αυτό το θέμα Είμαστε μέρα με τη νύχτα Στις απόψεις μας για αυτά τα θέματα Η άσπρο με μαύρο Καλύτερα να μην το συζητήσουμε Γιατί η όποια συζήτηση θα καταλήξει σε καυγά. Και δεν θέλω να καυγαδίσω μαζί σου. Θεία, δεν θέλω να καυγαδίσω μαζί σου. Θεία, δεν θέλω να καυγαδίσω μαζί σου. Σ' αγαπώ, σε χτιμώ. Μπορεί να κρατήσει την άποψή σου για τον εαυτό σου. Δεν, μπορώ, δεν θέλω όμω να καυγαδίσω μαζί σου. Γιατί ειδικά είναι και μεγάλοι άνθρωποι και άνω των 70, σιγά μην αλλάξουν γνώμη. Δεν θα αλλάξουν γνώμη. Και επειδή δεν είμαστε τα παιδιά του και επειδή δεν είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι μαζί του, δεν είναι δική μα δουλειά να τους μάθουμε να φοράνε μάσκα και να τους μάθουμε να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη τυχόν έκθεση στον ιό. Έχουν παιδιά, έχουν συντρόφους, έχουν δικούς τους ανθρώπους κοντά, που είναι δική τους δουλειά να τους πείσουν να προσέχουν. Και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του. Λοιπόν, ε, εννοείται ότι βάζουμε όρια, το κάνουμε αποφασιστικά, διαβεβαιωτικά, δεν μπαίνουμε σε καυγά με ανθρώπους που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσία. Ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας όπως έχω εξηγήσει, όπως έχω πει με παράδειγμα, υποθετικό παράδειγμα, και ε, αν είναι να ψυχρανθεί μαζί μας κάποιος κορονοηλίθιος, ας ψυχρανθεί προκειμένου να μην μας βάλει μας σε κίνδυνο. Και όσον αφορά στην παραλία, η δική μου τακτική είναι να πηγαίνω πιο αργά στην παραλία, να πάω κατά τι 7.30-8 που φεύγει ο πολύ ο κόσμο. Οπότε πάω σε, μια, σε, ένα σημείο που δεν έχει άλλου ανθρώπου, κολυμπώ ήσυχα και φεύγω. Και μακάρι, εύχομαι ολόκαρδα να όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί, όλοι μας να συμμορφωθούμε με τα νέα μέτρα τα οποία προς το παρόν δεν είναι επικίνδυνα για την οικονομία μας, αλλά κινδυνεύουμε αν δεν προσπαθήσουμε να, πάμε σε μια άλλη καραντίνα που δεν ξέρω πώς θα αντέξει ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή οικονομία σε κάτι τέτοιο. Όλες μας οι δουλειέ έχουν πάει πίσω όλων, όλων. Εδώ πέρα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τα σεμινάρια μας εκεί από τον Μάρτιο. Και λέγαμε ότι τον Σεπτέμβριο θα κάναμε τα σεμινάρια. Τι θα γίνει τώρα, που είχε 100 κρούσματα προχθέ, πόσα είχε. Τι θα γίνει, θα μπορέσουμε να κάνουμε τα σεμινάρια, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τα σεμινάρια, θα μπορέσουμε να κάνουμε περιοδίε, δεν θα μπορέσουμε. Και χαρά στο πράγμα δεν κάνω εγώ τα σεμινάρια, ενώ δεν είναι τραγικό αυτό. Αλλά έχει ανθρώπου που εργάζονται στον τουρισμό, που εργάζονται στη, στη βιομηχανία σύντηση, που έχουν χάσει τι δουλειέ του, που θα χάσουν τι δουλειέ του, υπάρχουν επιχειρήσει που έκλεισαν, που θα κλείσουν. Δηλαδή χρειάζεται και λίγο νιονιό και λίγο μυαλό για να βάζουμε τη μάσκα μα. Μακριά μα η κορονολήθη. criar o ri á